από την πλευρά του Υπουργείου μέσω της ερώτησης που καταθέσατε εσείς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Τώρα, ήδη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η κυρία Διαμαντοπούλου δεν πήρε πίσω. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση, δεν πέρασαν πολλά χρόνια. Το 2004, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία για την παιδεία, δεν υπήρχε καμία αξιολόγηση σε κανένα πανεπιστημιακό τμήμα ή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λέγονται και αυτά πλέον ΤΕΗ. Που λέγονται ΤΕΗ, έγιναν και αυτά ανώτατα εκπαιδευτικά. Ήρθε η Μαριέτα Γιαννάκου με έναν νόμο που τον καταπολέμησε τώρα το ΠΑΣΟΚ και υιοθότησε την αξιολόγηση. Βρήκαν αξιολογήσεις και κάνουν συγκρίσεις σήμερα. Τις αξιολογήσεις πάνε να τις φαλτιδεύσουμε. Μιλήσαμε για άσυλο και το άσυλο το καταργήσαμε και το κάναμε άβατο. Και βλέπετε ποιο είναι το κατάντημα. Είμαι υπέρ της πρόοδου της παιδείας. Αλλά δεν δέχουμε κατ' ουδέναν τρόπο αυτά τα οποία έχει στο νομοσχέδιό της, το οποίο πιστεύω ότι θα το πάρει στο σύνολο της πίσω η κυρία Διαμαντοπούλου. Τώρα κύριε Βαγιονά, το προηγούμενο χρονικό διάστημα άνοιξε μία συζήτηση, επανήλθε μάλλον στο προσκήνιο η συζήτηση που σχετίζεται με την διαχείριση των απορριμμάτων στη Χαλκιδική. Και άνοιξε η συζήτηση, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά από την έλλειψη χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων τόσο στη Βόρεια Χαλκιδική όσο και στη Σιθωνία. Και θα ήθελα λίγο να ακούσω από εσάς τη δική σας άποψη για το όλο ζήτημα που ταλανίζει πλέον, δεν απασχολεί απλώς, ταλανίζει την Χαλκιδική και αν θέλετε με τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν και διατύπωσαν παράγοντες του νομού, είτε είναι αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε είναι συνάδελφοί σας βουλευτές, είτε είναι πρόεδροι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Επομένως, εσείς θεωρείτε ότι ανατρέπεται ο περιφερειακός σχεδιασμός με την μη κατασκευή χώρου στην Σιθωνία? Κοιτάξτε, υπάρχουν αρμοδιότεροι εμού που θα κουβεντιάσουν αυτό το θέμα. Το θέμα όταν ήταν 14 δήμοι, είχα πει την άποψή μου. Αν 14 άνθρωποι δεν θέλει κανείς τα σκουπίδια του διπλανού του, τι θα τα κάνουν κάτι και θα τα φάνε? Τώρα είναι 5 δήμοι. Μπορούν κάλλιστα να συνοηθούν. Ο περιφερικός σχεδιασμός, από ό,τι ήξερα, ναι, δεν αλλάζει. Δεν έχω γνώση επ' αυτού. Εκείνο το οποίο είπα, υπάρχουν και νησάκια τα οποία είναι απείρου κάλους και έχουν λίγους κατοίκους. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι προστατεύεται από Natura, δεν είμαι εις θέση να το πιστέψω με την κοινή λογική. Δηλαδή, τα απορρίμματα ενός νησού μικρού που είναι όλο Natura θα φύγουν και θα πάνε με πλοίο σε άλλη περιοχή. Πόσο θα στοιχήσει? Άρα, επειδή δεν θέλω να δημιουργώ επιπλέον σκέψη, αν μου ζητηθεί η βοήθεια, πιστέψτε μου, θα το κάνω. Αλλά θα το κάνω και κλεισμένον το θυρών με τους αρμοδίους. Όχι από τις τηλεοράσεις. Μάλιστα. Σήμερα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λαβαζάνης, ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε με την Υπουργό και είδε, μας μετέφερε δημοσίως τουλάχιστον, ότι άρχισε να πείθεται η κυρία Μπιρμπίλη να ξαναδεί το θέμα για να άρει την πρώτη της απόφαση, την πρώτη της υπογραφή, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούσε να γίνει χιτά στη Σιθωνία. Αν αυτό συμβεί, σας βρίσκει σύμφωνο, πρέπει να γίνει χιτά στη Σιθωνία? Εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσετε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι έλεγε ο περιφερειακός σχεδιασμός. Από ό,τι ξέρω, αυτό έλεγε. Μιλούσε για και εκεί χώρο, αυτό έλεγε, σκουπιδιών, χώρους υγειονομικής ταφής, πώς λέγονται. Αυτό έλεγε. Αλλά από τη στιγμή κατά την οποία δεν ξέρω τις ενέργειες του συναδέλφου κ. Λαφαζάνη, ναι, και από τη στιγμή κατά την οποία δεν τις ξέρω, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο. Μάλιστα. Καλώς. Τώρα, σας άκουσα προχθές το ρεπορτάζ για την σεημερίδα που έγινε στη Θεσσαλονίκη που είχε θέμα την μεταλλουργία χρυσού. Περισσότερο ελαστικό από ό,τι στο παρελθόν. Το έχουμε αντιληφθεί σωστά ή κάτι μας ξεφεύγει?
Όχι, κοιτάξτε, για μένα κόκκινη γραμμή, και όταν λέω κόκκινη γραμμή, ναι, ως Γιώργος Βαγιώνας την εννοώ. Δεν κουβεντιάζω. Δεν κουβεντιάζω για εξόρυξη χρυού με κιάνιο. Με κιάνιο. Αυτή είναι κόκκινη γραμμή. Αυτό, κύριε Βαγιονά, ωστόσο, γιατί το βάζετε σε κόκκινη γραμμή όταν από κάθε πλευρά και με τον πλέον κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο και από την εταιρεία αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο έχει αποκλειστεί τέτοια πιθανότητα. Γιατί επιμένετε σε αυτό? Κοιτάξτε γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί όπου πέφτει το κιάνιο δεν φυτρώνει χορτάρι για χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχει περιβαλλοντολογική επίπτωση όχι μόνο στο πράσινο αλλά και στο νερό. Και ιδιαίτερα όταν είναι γίνεται επιφανειακή εξόρυξη. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, γιατί είμαι βουλευτής όλων των Χαλκίδης δικαιωτών και αυτών που είναι υπέρ της μεταλλουργίας και αυτών που είναι κατά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λογοδοτήσω σε όλους. Αλλά είμαι πολύ θωμάς σε τέτοια πράγματα. Θα τους ακούσω όλους, θα δεχθώ όλους και είπα σε μια στενή συγκέντρωση, ναι, ότι έχω και ειδικούς ανθρώπους που εξετάζουν το θέμα από όλες τις πλευρές. Αν η επίπτωση είναι τέτοια που δεν θα επηρεάσει πολύ δυσμενός, διότι δυσμενός επηρεάζει το περιβάλλον και το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Και τώρα λένε και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ενδεχομένως να επηρεάζουν με πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα βενζινοκίνητα. Τα πετρελοκίνητα λένε ότι είναι, έχουν την ίδια περιβαλλοντολογική επίπτωση που έχουν και τα βενζινοκίνητα. Άλλοι είναι αρμόδιοι να τα αποφασίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επιπτώσεις δεν είναι τρομακτικές. Ναι. Όταν υπάρχουν, άρα λοιπόν αυτό θέλει πολύ χρόνο να κουβεντιαστεί, αλλά από τη μια πλευρά βλέπετε ότι η ανεργία καλπάζει. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν οι ελαχιστότητες επιπτώσεις, αν υπάρχει τέτοιο δέσιμο, για πόσο χρόνο θα εξελιχθεί αυτή η μεταλλουργία? Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε, σε δεκαπέντε, σε τριάντα? Είναι ένα κριτήριο. Πόσες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν? 100, 1000, 2000, 3000. Δεν θα πω ποτέ ναι ή όχι σε κανέναν πριν γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και από ειδικούς ανθρώπους. Και εκεί θα μπει η κοινή λογική την οποία διαθέτει ο βουλευτής της Χαλκιδικής, ο γιατρός, ο Γιώργος Βαγιονάς, θα είναι καταλυτική η απόφασή του με το ναι ή με το όχι. Εκείνο που μπορώ να πω και λέω, θα υπάρξει ένα ταμείο. Ξέρω ότι υπάρχει απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ναι. Το ξέρω. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θα αποφασίσω τόσο εύκολα. Αυτό δεν θα πει ότι έχω αντίθετη άποψη ή συμφωνώ με την άποψη αυτή και οι άλλοι την πήραν αβίαστα. Ο καθένας φέρει την ευθύνη των πράξεων του. Ο Γιώργος Βαγιονάς έχει το θάρρος να πει, εγώ θα κουβεντιάσω με τον κύριο Λαφαζάνη μεθαύριο. Να πω τι ενέργειες έκανες και προς ποια εγκατάσταση για τις χωματερές που λέτε. Δεν αρνούμε, αλλά δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα τα οποία είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ όταν δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν θεωρείτε ότι η υπόθεση αυτή από την πλευρά της πολιτείας, όπως αυτή εκφράζεται δια του Υπουργού, δια του Υπουργείου, δια των υπουργών, εδώ θα χρειαστούν πιθανόν και συνυπογραφές, έτσι, δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε στο ναι ή στο όχι? Θεωρείτε ότι τα χρόνια που έχουν παρέλθει έχει βοηθήσει σε κάτι όλος αυτός ο διάλογος, ο διεξοδικός, ο επιστημονικός, ο τεκμηριωμένος, ο αβάσιμος για κάποιους άλλους, γιατί ακούγονται και αυτά? Μέχρι πότε δηλαδή θα πρέπει να διονύζεται το ζήτημα αυτό, κύριε Βαγιονά? Δηλαδή χρονικά πού το τοποθετούμε? Χρονικά πάντα οι μεταλλουργίες χρυσού κάνουν δεκαετίες. Και μάλιστα μπήκαμε στην τρίτη δεκαετία, νομίζω. Εδώ συζητάνε, σήμερα είναι στην επικαιρότητα.